μερούδια, τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε πάρα πολύ καλά. Αυτό το βίντεο είναι το τελευταίο του Οκτώβρη και μας έχουν μείνει μόνο 4, αν πάνε όλα καλά και ο Νοέμβρης δεν είναι σαν τον περσινό, μέχρι να ξεκινήσει, παιδιά, το vlog μας. Το οποίο vlog μας, βασικά δεν ξέρω αν ο Νοέμβρης θα έχει 4 βιντεάκια, θα το δούμε γιατί ίσως χρειαστεί λίγο να πάρω το χρόνο μου για να προετοιμαστώ. Όμως έχω αποφασίσει φέτος, επειδή το περσινό το banner και το περσινό το θέμα του vlog μας που είχα φτιάξει ένα χωριουδάκι σε ένα χιονισμένο τοπίο, δεν ξέρω αν το θυμάστε, θα σας βάλω εδώ έτσι μια φωτογραφία να το δείτε. Αυτό είχα κάνει πέρσι και μου άρεσε πάρα πολύ και δεν το χόρτασα όσο ήθελα, οπότε αποφάσισα να το έχουμε και φέτος. Είναι ωραίο, απλό, σε βάζει στο κλίμα και είναι μήνυμα όπω μου αρέσει εμένα, οπότε είπα να το κρατήσω. Ελπίζω να συμφωνείτε και να σας αρέσει και εσάς αυτό. Το thumbnail σίγουρα θα αλλάξω για να μην μπερδεύομαι με την περασμένη τη χρονιά, γιατί πολλές φορές έτσι ανατρέχω σε βιντεάκια του vlog μας. Και να σας το κάνω και εσάς λίγο πιο εύκολο, μην μπερδευτείτε και νομίζετε ότι είναι η ίδια χρονιά. Κατά τα άλλα, τα υπόλοιπα θα τα κρατήσω ίδια. Θα αλλάξω μόνο το thumbnail, δηλαδή. Αυτό είναι το εικόνα που παίζει πριν πατήσετε play στο βίντεο μου. Αυτό. Και θα αλλάξω σίγουρα και το intro, το οποίο βέβαια intro φέτος πρέπει να γίνει τελευταία στιγμή. Θα καταλάβετε όταν θα ξεκινήσει το vlog μας γιατί το λέω αυτό. Οπότε θα δούμε τώρα μέσα στο Νοέμβρη, ίσως δεν έχουμε και τα 4 βίντεο. Θέλω βέβαια να πιστεύω ότι ο Νοέμβρης δεν θα είναι σαν τον περσινό, παιδιά. Δεν θέλω να είναι σαν τον περσινό το Νοέμβρη. Πριν φύγουμε να πάμε σε ένα χριστουγεννιάτικο event, στο πρώτο χριστουγεννιάτικο event τη σεζόν, θέλω να σας δείξω κάτι που έχει γίνει χαμός στο Instagram. Κάθε βράδυ που σας δείχνω κάποιες σελίδες έχετε τρελαθεί. Πήρα λοιπόν αυτό εδώ το βιβλίο και να το διαβάζουμε παρέα με τον Αλέξανδρο. Του διαβάζω μισή σελίδα κάθε βράδυ γιατί μετά πέφτει για ύπνο, ξεραίνεται, πραγματικά δεν μπορεί να ακούσει παραπάνω. Αλλά μου κρατάει τόσο πολύ το ενδιαφέρον, παρόλο που ξέρω τι γίνεται. Και συνεχίζω και το διαβάζω. Έχω τώρα 2-3 μέρες που το διαβάζω και το διαβάζω ωραία αργά. Κάθομαι, χαζεύω τις εικόνες με την ησυχία μου, να μπω πιο πολύ στο κλίμα. Αν και έχω πολύ την εικόνα του έργου, αλλά προσπαθώ έτσι να φτιάξω μια δική μου εικόνα. Έτσι προσπαθώ να το φέρω στα δικά μου. Πώς να το πω. Στη δική μου φαντασία, τέλος πάντων. Οπότε δεν ξέρω, αν έχετε κάποιο γνωστό φίλο που του αρέσει ο Χάρι Πότερ, αυτό το δώρο νομίζω, παιδιά, ότι θα τον ξετρελάνει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι όλες οι σελίδες πανέμορφες. Εντάξει, έχει και κάποιες που είναι μόνο με γράμματα, αλλά είναι λίγες. Κοιτάξτε τι ωραίο. Πανέμορφο. Αυτά. Έκανα μπουκλίτσες, έχω βαφτεί και πάμε τώρα να δω τι θα φορέσω. Λοιπόν, πουκάμισο θα φορέσω, γιατί δεν μου πάει η καρδιά να βάλω κοντομάνικο. Οπότε το πουκαμισάκι αυτή την περίοδο για μένα είναι το ιδανικότερο και δεν ζεσταίνομαι και είναι και πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, αυτά βασικά και τα τρία είναι από το κατάστημα της αδερφής μου που σας έχω πει, το Dior. Θα σας βάλω από κάτω link να πάτε να ρίξετε μια ματιά. Έχει φέρει πάρα πολύ ωραία ρούχα, παιδιά. Δεν το λέω επειδή είναι η αδερφή μου, αλλά αλήθεια είναι πανέμορφα όλα. Κοιτάξτε εδώ τώρα τα πουκάμισα. Αυτό το είχα φορέσει την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα event και το εξαντλήσατε σε μία ώρα. Πραγματικά σε μία ώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, το ροζάκι του. Εγώ νομίζω θέλω να βάλω αυτό σήμερα. Θα καταλήξω σε αυτό, όχι γιατί μου αρέσει περισσότερο, όλα είναι όμορφα, αλλά νομίζω ότι με το τζινάκι μου ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Έτσι έχουν δέσει τα μπλε τους. Οπότε λέω να φύγω έτσι. Τώρα βέβαια στο επόμενο πλάνο στο μάξι μπορεί να με δείτε με άλλο. Μην απορρίσετε, ξέρετε. Με τη Μαρινέλη έχετε να κάνετε. Τελικά φόρεσα αυτό. Είπα να φορέσω αυτό. Έχω βγάλει εδώ πέρα και την έκπληξη για τον Αλέξανδρο. Θα την αφήσω πάνω στο τραπέζι. Μόλις γύρισα το σχολείο να το δει, γιατί περιμένει πάντα την έκπληξή του. Δεν είναι πάντα σοκολάτα. Κάποιες φορές σοκολάτα, κάποιες φορές αυτοκόλλητα. Έτσι λίγο μέχρι. Τέλος πάντων, όχι, μια χαρά έχει προσαρμοστεί το σχολείο. Εμένα μου αρέσει περισσότερο που περιμένει έτσι κάτι που θα γυρίσει στο σπίτι. Αυτά, έφυγα. Ωραίο είναι. Αντιμένη, θέλω να δείξω και μπαμπούτσι. Τέλεια. Θέλω να πω λίγο κάτι. Για πες. Σε έχω συνηθίσει με το πιο ρομαντικό πρέπει στυλ, αλλά το στυλ σου είναι 70s. Ωραία. Τύπου, πού να σου πω τώρα. Ελληνική ταινία με καμπάνε. Α, τόσο πίσω. Τζένι Καρέζ, μην με πεις βουγιουκλάκι, όμως δεν θέλω. Όχι, Τζένι Καρέζ. Είχα σήμερα μια ελπίδα ότι θα έρθω μετά από εκείνη, αλλά την πάτησα. Αλλά όχι, τίποτα. 2 λεπτά για καθυστέρηση μόνο το κορίτσι μου. Έχω. Είμαι το καλύτερο παιδί. Όχι ότι είμαι εγώ, αλλά είμαι το καλύτερο παιδί. Ένα ελάττωμα έχω. Αργοπορώ. Το ξέρουμε. Αφού χθες μου λέει να πούμε 12 και 20. Τι είπες, 12 και 20 και είπα εγώ 1 και 20, τι είπα. Και μου λέει, ηρωνική.
Και μου λέει, όχι, το υπόσχομαι, 12 και 20 θα είμαι εκεί. Εντάξει. Και 33. Εντάξει, καλά είναι. Τη το δίνω αυτό. She was asking me how as I twirled around I said Christmas brought me you And there is snow in the forecast Staying in, so that's alright. Watch the flakes start to come down across the road under the street light. And I think about heaven. Γεια σας! Κλείνει το vlog ή ανοίγει? Έχουμε μέλλον ακόμα. Καλή συνέχεια, καλή προβολή. Δεν μπορώ. Έλα πες το, τι έγινε εδώ? Ανοίξαμε τα, πώς τα λένε, PR, τα PR πακέτα. Λοιπόν, και ήταν 1000% σίγουρη η Μαρινέλη ότι θα πάρουμε την body lotion και το αφρόλουτρο που μύριζανε φανταστικά. Ναι. Και ανοίγει και βλέπει αυτό εδώ. Αυτό. Άνοιξε να δούμε. Αυτό είχα εγώ. Είναι τα αρώματα. Και ανοίγει και η Μαρίλια. Και ανοίγω κι εγώ και λέω έλα, βγάλε. Θετικά. Και έχουμε body lotion αρώμα. Και το κορίτσι μου τα έδωσε, κάνω μανταλλαγή. Αλλά αγκαλίτσα αυτό. Να είσαι καλά, να πληθείς, να μοσχομυριστείς. Χριστούγεννα. Δεν το κλείνω το βίντεο αυτό εδώ, θα κλείσω τη σημερινή μέρα. Πρέπει αύριο οπωσδήποτε, έχω να πάω έτσι κι αλλιώς στο μόλ αύριο για μια δουλειά, πρέπει να πάω να πάρω μπαταρία για την κάμερα. Τίποτα, παιδιά, πόσο βίντεο σας έχω τραβήξει, πόσα λεπτά βίντεο έχετε δει, δεν ξέρω. Και ήδη έχουν πέσει 2 μπαρίτσες, σημαίνει ότι δεν πάει καλά αυτό. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να πάω να πάρω, γιατί το vlog μας δεν θα βγει έτσι, με τίποτα. Έχει καιρό τώρα που μου χτυπάει καμπανάκι και μου λέει άλλαξέ με, άλλαξέ με. Αλλά εγώ έκανα πως δεν το έβλεπα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω την κάμερα αυτή. 3 χρόνια σίγουρα. 3 χρόνια αυτή η μπαταρία τι να σου κάνει δόλια. Τέλος πάντων, τα λέμε για εσάς σε λίγο, για μένα αύριο. Επίσημα είμαστε στην επόμενη μέρα. Κοιτάξτε εδώ τα δόλια τα λουλούδια. Ξύπνησα και ήταν έτσι. Στενοχωρήθηκα, γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίος ο συνδυασμός με αυτά εδώ, τα οποία δεν ξέρω πώς λέγονται ρε παιδιά. Και με τις μαργαριτούλες εδώ πέρα. Έχω ετοιμαστεί όπως μπορείτε να δείτε και έχω κάνει ένα πολύ ελαφρύ μακιγιάζ, ίσα έτσι για να μου φτιάξει τη διάθεση περισσότερο, μην νομίζετε, τίποτα άλλο, σπουδαίο. Και φύγαμε να πάω να συναντηθώ με την αδερφή μου για να πάμε να τη βοηθήσω να πάρει κάποιες καινούριες παραλαβές τις οποίες έχει για τον Dior και αν καταφέρω θα σας δείξω έτσι και μερικά από τα ρούχα. Και μετά δεν υπομονώ, έχουμε σήμερα βέβαια λογοθεραπεία είναι αλήθεια, κάτι που βγήκε τώρα γιατί είχαμε χάσει 1-2 μαθήματα που ήταν άρρωστος ο Αλέξανδρος, οπότε σήμερα πρέπει να πάμε και λογοθεραπεία ενώ δεν έχουμε τις Τετάρτες. Και μετά να πάμε στο μολ, να πάρω αυτό το κάτι που περιμένω τόσο καιρό και να πάρω και μπαταρία για την κάμερα η οποία δεν με βγάζει ούτε για 5 λεπτά. Daddy cool. Παρκάρει ηλίθεια και μου λέει δεν θα παρκάρω δίπλα από το φορτηγό γιατί φοβάμαι να ανοίξει κανείς και μας απαγάγει. Και εγώ δεν μπορούσα να κατέβω από τα μάξι μετά επειδή αυτή είναι έξυπνη. Και μου λέει βλακίες. Είμαστε από την αναπαραγωγή στην κατανάλωση. Τώρα τα πήρε και ήρθαμε να τα βγάλουμε φωτογραφία και θέλω λίγο έτσι να σας τα δείξω. Δείτε τι ωραίο παλτό αυτό τώρα εδώ. Και έχει και το ζωνάκι του. Αυτό βγαίνει. Έλα να μας τα δείξεις τα άλλα χρώματα. Φέρε και τα άλλο. Είμαι άβαυτη λέει, γιατί πριν δεν σε έδειξα άβαυτη. Λοιπόν, σας τα δείξω έτσι να έχετε μια εικόνα. Αυτό έχει και την κουκουλίτσα του και βγαίνει σε μαύρο, γκρι και αυτό του, πώς το λέμε, μπέζ. Μπέζ, ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Και σε γκρι. Και στο μαύρο. Ωραία, πάμε να βγάλουμε και τα άλλα τα καινούργια και θα σας τα δείξω όλα. Λεοπάρ φόρεμα, δείτε πόσο ωραίο είναι. Και κοιτάξτε με τις μπότες πόσο ωραίο είναι. Τις ψηλές. Τέλειο, πολύ της μόδας το λεοπάρ φέτος. Και άλλο λεοπάρ, αλλά πιο μακρύ αυτή τη φορά, κοιτάξτε. Και κοιτάξτε τι ωραίο που είναι και αυτό με μακριά, με ψηλή μπότα. Τέλειο. Λοιπόν, το πουκάμισο που σας έδειξε χθες, ξέχασα να σας πω ότι εξαντλήθηκε και αυτός είναι ο λόγος που ήθελε η αδερφή μου να κατέβει. Ξαναήρθαν όμως μερικά τεμάχια. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το Σάββατο που θα ανέβει αυτό το βίντεο θα έχει μείνει κάτι, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει. Αλλά το βρήκε και σε φόρεμα, παιδιά. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι.
Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο το μάκρος του. Είναι το ιδανικό για εμένα. Και είναι ακριβώς το ίδιο print με το πουκάμισο. Σε φόρεμα. Και μου αρέσει που κάνει εδώ πέρα σαν να φοράς μαντιλάκι στο λαιμό. Λοιπόν, σετ κοτλέ. Αλλά τώρα η κάμερα νομίζω ότι δεν μπορεί να το πιάσει ότι είναι ο κοτλέ. Δεν ξέρω, εδώ στην οθόνη τουλάχιστον δεν νιώθω ότι φαίνεται. Πάρα πολύ ωραίο και μακρύ, φτάνει μέχρι κάτω και τα μανίκια είναι ωραία. Πολύ ωραίο και αυτό και σας έχω τώρα ένα σετ, παιδιά. Γίνεται με το λεοπάρ χαμός και βρήκε η αδερφή μου ένα τέλειο σετ που συνδυάζει και το λεοπάρ και τη βελουτέ που γίνεται χαμός και με τις βελουτέ. Είναι πανέμορφο αυτό το σετ και πάρα πολύ χουχουλιάρικο και ωραίο γιατί κάνει βελουτέ. Λοιπόν, έχει εδώ πέρα σε αυτό το σημείο λεοπάρ και στο παντελόνι ακριβώς εδώ πέρα, στο πλάι, δεξιά και αριστερά. Γνωρίστε και από εδώ έχει, βλέπετε. Πάρα πολύ ωραία και αυτή είναι τέλεια και για έξω, παιδιά, με ένα σνικεράκι αλλά και για μέσα για το σπίτι. Πουκαμισάκι πανέμορφο, εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι ενσωματωμένο αυτό πάνω το μαντιλάκι. Το μαντιλάκι, ναι. Πάρα πολύ ωραία, δείτε. Είναι λίγο σπασμένο λευκό, δεν το λες λευκό-λευκό και έχει αυτό το μαύρο μαντιλάκι εδώ και κοιτάξτε πόσο κομψό το κάνει. Πλεκτούλι πάρα πολύ της μόδας που κάνει αυτό, πώς λέγονται αυτά τα χρυσά λουρέξ, όχι ε. Δεν το έχω εγώ αυτό, λέω ότι να είναι. Τέλος πάντων, κάνει αυτά τα χρυσά, λες και είναι... Πώς το λένε αυτό που βάζουν, σαν φύλλα χρυσού, ναι, αυτό που βάζουν πάνω στα αγγλικά, αυτό πήγαν από εκεί. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Και το χρώμα του κάνει χρυσό καφέ και από πάνω έχει την επίστρωση του καφέ. Και είναι τέλειο και αυτό, και αυτό με το τζινάκι. Ένα συνολάκι λίγο πιο χριστουγεννιάτικο, πιο καλό τέλος πάντων, δεν είναι μόνο για Χριστούγεννα. Λοιπόν, αυτή η φούστα η περσινή, δεν ξέρω αν τη θυμάστε που είχε γίνει χαμός, ξαναήρθε και φέτος. Και φέτος την έχουμε συνδυάσει με αυτά τα. Πώς τα λένε αυτά τα μπλουζάκια, είπαμε. Λίντζερι. Λοιπόν, χρυσό, ασημί, πω πω και τώρα που δείχνει και το σημί, και ολόμαυρο. Πάρα πολύ ωραία. Κρύβεται η άλλη. Και με τούτα και με εκείνα, 3 το μεσημέρι έφτασε, τελειώσαμε τη φωτογράφηση, τσίμπησε λίγο κοτοπουλάκι με πατατούλες. Και για καλή μου τύχη μπορούσε η μαμά μου να πάει τον Αλέξανδρο σήμερα στη λογοθεραπεία, οπότε έχω... Τι ώρα είναι? Όχι πολύ, κάνα 20 λεπτό που ότι προλάβω έτσι λίγο να μαζέψω το σπίτι μέχρι να έρθει ο Αλέξανδρος. Αλλά θέλω πριν να σας δείξω την παραγγελία από Σιν, την οποία ούτε εγώ την έχω δει, τώρα θα τη δω. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τα πραγματάκια που έχω πάρει. Λοιπόν, πήρα αυτά εδώ, τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια. Είναι για τα παιδάκια του σχολείου, για τα γενέθλια του Αλέξανδρου πρώτα ο Θεός, για 20 Δεκέμβρη μιλάμε τώρα, αλλά άρχισα να τα παίρνω λίγα-λίγα γιατί θέλω να έχει αρκετά πράγματα μέσα. Έχω σκεφτεί έτσι ένα πολύ ωραίο μποξάκι, ένα ωραίο... Είναι σαν lunchbox, αλλά θα έχει μέσα ένα γλυκάκι και κάποια άλλα πράγματα, τα οποία θα τα δούμε σιγά-σιγά μαζί. Έχει και αστεράκια και σπαγκάκια για τα παιδάκια. Λοιπόν, αυτή εδώ τη στέκα, την οποία την είχα παραγγείλει πριν μέρες, έχω κάνει πριν πολλές μέρες αυτή την παραγγελία. Λοιπόν, και προχθές που έκανα στα ντουλάπια μέσα καθαρισμό, έχω ακριβώς την ίδια. Την έχω παραγγείλει και την ξαναπαραγγείλα. Πάρα πολύ ωραία, έτσι για να την έχω να την εμπεδώσω. Λοιπόν, μου ήρθανε κάποια έτσι πιρουνάκια για τα ταπεράκια του μικρού. Ήθελα έτσι αυτά εδώ πέρα τα πιο κοντά και μεγάλα, γιατί έχω καταλάβει ότι τον έχουν βολέψει πολύ. Πήρα αυτές τις σιλικονίτσες για να μπορώ να βάζω μέσα στο τάπερ και να ξεχωρίζω. Δηλαδή, όταν σήμερα, ας πούμε, που του έβαλα το τοστάκι του, ήθελα δίπλα να βάλω τα ντοματένια για να προσθέσω και κάτι ακόμα, αλλά δεν είχα τρόπο και δεν είχα τέτοια σιλικονάκια. Εδώ θέλω να τα ανοίξω να σας δείξω. Να είναι αυτά εδώ. Φόρμες σιλικόνης για να μπορώ να τα βάζω μέσα στο ταπεράκι και να του βάζω έτσι διάφορα πράγματα. Και παιδιά, πήρα επίσης αυτά εδώ τα Άγιο Βασιλάκια, τα οποία έχουν ένα άνοιγμα εδώ και είναι σαν να κρατάει ο Άγιος Βασίλης τα cake pops. Τα πάρω στα παιδάκια για να κεράσουμε στα γενέθλια του Αλέξανδρου, πρώτο Θεός πάνω απ' όλα, cake pops. Οπότε, καθίστε λίγο να σας δείξω τι εννοώ. Δεν ξέρω πόσα έχει μέσα. Μην τα χαλάσω, δεν θέλω, γιατί θέλω να φτάσει για όλα τα παιδάκια. Να βλέπετε, έχει αυτό εδώ πέρα. Αυτό, και το κάνεις έτσι και περνάς ή έτσι το κάνεις. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, θα το ψάξω, θα το δω. Και περνάς εδώ μέσα το... αυτό που πιάνεις το γλυφιτζούρι, πώς το λένε, αυτό το σαν καλαμάκι που είναι. Τέλος πάντων, το βάζεις εδώ και θα είναι δίπλα και ο Άγιος Βασίλης και θα είναι σαν να το κρατάει.
Α, είναι δύο, γι' αυτό ίσως δεν κατάφερα να τα ανοίξω. Για να δω τώρα. Ναι, τώρα ανοίγει καλύτερα. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να το ανοίξω έτσι, προς τα πίσω μάλλον, ναι, και να το περάσω έτσι. Δεν ξέρω, τέλος πάντων θα το δω. Χαριτωμένο, για να το βάλω μέσα σε αυτά εδώ πέρα τα κουτάκια. Που έχει διάφορα σχέδια και έχει και δέντρο, έχει και εδώ πέρα. Τι είναι αυτό? Χιονάνθρωπος ίσως, δεν ξέρω. Είναι ένα κουτάκι το οποίο καθίστε λίγο ρε παιδιά να το φτιάξουμε, γιατί έχω λίγο την περιέργεια να δω πόσο μικρό είναι. Γιατί αυτό παθαίνεις με το Shein. Παραγγέλνεις πράγματα και βγαίνουν πιο μικρά από ό,τι υπολογίζεις καμιά φορά. Και εγώ θέλω εδώ μέσα να χωρέσω ένα-δύο πραγματάκια και το γλυκάκι. Λοιπόν, πώς το βάζουμε τώρα? Λοιπόν, περιμένετε, γιατί δεν το έχω πολύ. Νομίζω έτσι. Έτσι. Και έτσι. Ωραία. Έτσι, μετά το κλείνεις εδώ στα πλάγια. Να το. Έλα, είναι πολύ γλυκούλικο, αλλά νομίζω πως δεν χωράει το κέικ από μέσα. Ίσως τελικά πάρω τίποτα. Θα δω τι θα κάνω. Μπορεί ίσως να ζητήσω να. Δεν ξέρω αν γίνεται. Δεν χωράει και κόψε εδώ μέσα. Κοιτάξτε με την παλάμη μου. Είναι πιο μικρό από την παλάμη μου, βλέπετε. Και το τελευταίο πράγμα που έχω πάρει, δεν ξεχνάω κάτι άλλο. Α, όχι, όχι, να ξεχνάω και αυτό εδώ. Πήρα επίσης για να το ζωγραφίζω στα τοστάκια του χριστουγεννιάτικα θέματα για όλο το Δεκέμβρη. Να έχουμε έτσι χριστουγεννιάτικα θέματα. Χριστουγεννιάτικα δέντρα, αγιοβασίληδες, τάρανδους και τέτοια πράγματα έχει εδώ. Και τέλος, τι πήρα? Πήρα μία DIY κατασκευή. Ποια έχω πάρει όμως? Μου στείλανε λάθος. Όχι, δεν θέλω να μου έχουν στείλει λάθος. Μου στείλανε αυτό εδώ πέρα, θυμάσαι DIY κατασκευή που είχα φτιάξει? Μου έστειλαν αυτό ενώ εγώ είχα παραγγείλει την κουζίνα. Αυτήν είχα παραγγείλει. Πώς έγινε αυτό? Πρώτη φορά μου στέλνουν λάθος από εσύ. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να κατηγορώ τους ανθρώπους, δεν μου αρέσει να κατηγορώ, θυμόμουν λάθος, παιδιά. Εγώ για κάποιον περίεργο λόγο άλλαξα την κουζίνα και έβαλα αυτό εδώ. Μια χαρά το έχουν στείλει οι άνθρωποι. Εν τω μεταξύ είναι πάρα πολύ ωραία όλα. Και δεν είχα δει αυτό εδώ, μάλλον δεν θα υπήρχε. Την κρεβατοκάμαρα, αυτό θα είχα παραγγείλει νομίζω. Αλλά για ποιον λόγο άλλαξα άποψη και από την κουζίνα πήρα αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το ψυγείο βασικά. Τέλος πάντων. Un coin tranquille, peut-être une île, vie indocile. Αυτό έχω ανάγκη, παιδιά. Ο Αλέξανδρος κοιμάται, η ώρα είναι 8.30 και έχω απίστευτη ανάγκη από το να καθίσω στον καναπέ. Θα φάω πρώτα μια γαβάθα σαλάτα που έχω φτιάξει, γιατί μετά το ρολάκι, το οποίο το πήρα το ρολάκι, δεν πίναγα στο μολ καθόλου, αλλά πήρα το ρολάκι να γλυκαθώ από την πίκρα που έφαγα μέσα στο μολ. Και ήθελα να καταλήξω στο ότι θέλω να φάω, να παραγγείλω μπαταρία, γιατί δεν βρήκα πουθενά την μπαταρία, και απλά να καθίσω να υπάρχω στον καναπέ χωρίς να ακούω τίποτα και κανέναν. Ο μπαμπάς μας λείπει ταξίδι με τη δουλειά, οπότε είμαστε μόνο εγώ και ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος κοιμάται για κανένα 2 ώρες περίπου, έχει το βαθύ τον ύπνο που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Οπότε έχω 2 ώρες χρόνο μέχρι να σηκωθεί να έρθει στο κρεβάτι, που το κάνει σχεδόν κάθε βράδυ, να πάρω το χρόνο μου. Πήγαμε στο mall που λέτε, έψαξα όλα τα καταστήματα να βρω μπαταρία πουθενά. Μου είπαν ότι μόνο με παραγγελία, ηλεκτρονικά μόνο, δηλαδή μπορώ να το βρω σε καταστήματα που πουλάνε φωτογραφικές μηχανές και τέτοια. Πιστεύω ότι σε καταστήματα με ηλεκτρονικά ήδη θα μπορέσω να βρω, αλλά ούτε καν. Και έπρεπε βασικά έτσι κι αλλιώς να πάω στο mall. Γιατί το Σάββατο που μας πέρασε, εγώ έχω κάνει βασικά μια παραγγελία του Σεπτέμβρη. Έχω δώσει και χρήματα για αυτή την παραγγελία που δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο το προϊόν. Δεν βάζω μυαλό, δεν βάζω μυαλό. Θυμάστε με το στεγνοτήριο τι είχε γίνει τότε, έτσι? Που παρακαλάγαμε μετά να πάρουμε τα λεφτά μας πίσω. Τέλος πάντων. Για όσους δεν ξέρουν, πριν 2 χρόνια είχαμε παραγγείλει ένα στεγνοτήριο το οποίο έλεγε διαθέσιμο σε 10 ημέρες. Το πληρώσαμε.
Περιμέναμε, πέρασε πάνω από μήνες, το στεγνοτήριο δεν ερχότανε. Το βρήκαμε με τα πολλά αλλού και μετά απειβδίσαμε να πάρουμε τα λεφτά μας πίσω. Και απειβδίσαμε τόσο πολύ που εγώ τόσο πολύ που παλέψαμε να πάρουμε τα λεφτά μας πίσω, μυαλό δεν έβαλα. Και ξανά έδωσα τα λεφτά μου σε προϊόν το οποίο δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο. Παιδιά, ηθικό δίδαγμα της ημέρας, δεν δίνουμε τα λεφτά μας για κάτι το οποίο δεν είναι άμεσα διαθέσιμο. Ας μας το προπαραγγέλνουν και όταν μας το φέρνουν να το πληρώνουμε. Δηλαδή είναι απίστευτο. Τέλος πάντων. Και έτσι έκανα. Εγώ έκανα την παραγγελία, έδωσα χρήματα. Μου είπανε, μετά από λίγες ημέρες βασικά πήρα εγώ να ζητήσω τα χρήματα μου πίσω γιατί το βρήκα αλλού. Μου είπανε, όχι, μην τα πάρετε πίσω, είσαστε οι επόμενοι που θα παραλάβετε. Λέω, οκ. Okay. Έχει πέρασει ένας μήνας και 10 μέρες από τότε που είμαι η επόμενη και δεν έχω παραλάβει ποτέ και τίποτα. Το Σάββατο που μας πέρασε μου έρχεται μήνυμα στο κινητό ότι η παραγγελία μου είναι έτοιμη. Φεύγω από το σπίτι, πάω στο μολ να το παραλάβω. Με κοιτάγανε εξωγήινοι, έτσι, πραγματικά. Μου είπαν ότι κάποιο λάθος έχει γίνει. Και ήρθε ένας υπεύθυνος και μου λέει: επειδή σας ταλαιπωρήσαμε, σας λέω ότι σίγουρα την Τετάρτη, σήμερα δηλαδή, μετά τις 5, παραγγελία σας θα είναι εδώ, στο κατάστημα. Λέω: οκ. Okay. Με πήραν και τη Δευτέρα να μου το επιβεβαιώσουνε. Βεβαίως, παιδιά. Μου είπαν ότι μόνο αν αλλάξει κάτι θα με πάρουν τηλέφωνο. Δεν με πήρε κανείς και φεύγω εγώ σήμερα να πάω στο μόλο να πάρω την παραγγελία μου. Και μαντέψτε, δεν τη βρίσκαν πουθενά. Και μου είπαν ότι από την κεντρική αποθήκη έχει χαθεί το προϊόν αυτό. Έχουν χαθεί 25 από αυτά τα προϊόντα και το ένα από αυτά ήταν το δικό μου. Πείτε μου εσείς τώρα που έχω πάει και έχω δώσει τα λεφτά μου, έτσι. Που, δηλαδή δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Τέλος πάντων, έχω στενοχωρηθεί γιατί μου λένε ψέματα. Είμαι σίγουρη ότι μου λένε ψέματα και στενοχωριέμαι όταν δεν χειρίζονται σωστά το θέμα. Ήδη μία φορά μου είπανε ψέματα ότι είμαι η επόμενη, δεν ήμουνα. Και τώρα μου λένε ψέματα ότι έχει χαθεί μια παραγγελία. Ούτε καν. Κάτι άλλο συμβαίνει με αυτά τα προϊόντα, τέλος πάντων. Κάτι το οποίο εγώ δεν το γνωρίζω. Και δεν έχω και γνωστό στο συγκεκριμένο κατάστημα να μου πει ότι ξέρεις κάτι, κάνουν έτσι. Να ξέρω. Και πάλι έφυγε χωρίς να πάρω τίποτα. Πάλι τα λεφτά μου τα έχουν κρατήσει εκεί. Και μου είπαν ότι τώρα ξαναπεριμένουν τα συγκεκριμένα προϊόντα μετά τις 20 Νοέμβρη. Σε ένα μήνα. Αυτά λοιπόν από μένα, κάπου δεν θα κλείσω αυτό το βίντεο, πάω να φάω και να βρω οπωσδήποτε μια μπαταρία άμεσα διαθέσιμη να παραγγείλω από κάποιον χριστιανό που δεν θα μου πάρει τα χρήματα και θα μου τη φέρει μετά από κανένα δίμηνο, τρίμηνο. Αυτά, σας φιλώ, σας χαιρετώ, να περνάτε υπέροχα και να προσέχετε. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο.